Τι έγινε, σε πιασά. Τι έγινε, back to back, παιδί μου, video reaction. Θα γίνει με την πάτη μου, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο μουσικό video reaction και πρόκειται για ένα τραγούδι από μια μπάντα την οποία έχω ξανακάνει και την ημέρα που, που το βιστοσκοπώ αυτό το τραγούδι και γενικώ το βίντεο, ανέβασε καινούριο τραγούδι. Λοιπόν, η μπάντα λέγεται, εγώ το πω αγγλικο-ελληνικά και ας είναι λάθος, δεν βαριέσαι. Ναι, ο Μπλεβισκάρης. Και το τραγούδι που ανέβασε ονομάζεται Γκραλ. Αν το προφέρω σωστά, με συγχωρείτε ρε παιδιά μου, εντάξει. Επέλεξα να μην το ακούσω καθόλου, γιατί έχω ένα πολύ καλό, έτσι, μια πολύ καλή προϊστορία. Να, η γάτα μυρίζει. Τι μυρίζει, δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή έχω μια πολύ καλή προϊστορία με αυτή την πάντα και λέω, για να την αφήσω να με εξεπλήξει. Λοιπόν, για όσο δεν ξέρω αυτή την πάντα, είναι έτσι μια πολύ, βασικά είναι μια πολύ. Πρόκειται για 4, πλέον 6 βέβαια, αλλά όταν ξεκίνησε πρόκειται για 4 άτομα τα οποία είναι από την Αυστρία, Αυστριανή, progressive metal πάντα, η οποία δημιουργήθηκε το 2003 και στην πορεία πήρε τα υπόλοιπα 2 μέλη το 2000. Δεν μας λένε, μη μας πούνε, δεν πειράζει, σας αγαπάμε και έτσι πως είστε. Τέλος πάντων, πρόκειται για μια λοιπόν progressive αυστριανή metal πάντα. Τους αγαπάμε, γιατί όχι. Για πάμε να ακούσουμε, να δούμε έτσι, τι τυπώσεις θα μας δώσουν. Και πριν το ξεχάσω, πριν το ξεχάσω σίγουρα στην πορεία, αλλά ας να το πω για να το δω μετά στο edit. Θα υπάρξει σίγουρα ή κάπου κατά εδώ πάνω ή στο τέλος κάτω στα σχόλια ή τέλος προς το βίντεο το προηγούμενο. Αυτό έλειπε. Γεια σας. Γεια σου, Ρε. Λοιπόν, θα υπάρξει σίγουρα, τέλος πάντων κάπου θα υπάρξει το προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει με αυτή την πάντα. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Λοιπόν, νέο Μπλεβισκάρης. Αυτή τη ρημάδα την αγαπάω όμως, δεν μπορώ να της πω όχι. Λοιπόν, νέο Μπλεβισκάρης. Για να δούμε τι είσαι το καλό. Τι, θα με ακούσει παρέα. Μπράβο τη μικρή. Αν κάποιος, κάποιοι τέλος πάντων είναι κάπως η γνωστή φόρμα αυτή στο βιολί. Πολύ ωραίο πάνω στο σώμα και μ' άρεσε. Παρακαλώ, όποιος γνωρίζει κάτι δεν ξέρω, αυτό το βιολί. Ας μου το τα φωνητικά του τι πάρε, παιδιά, δεν μπορώ. Τα καθαρά φωνητικά του. Τι ωραίος άνθρωπος. Πας πίσω στον μπάσο, τι παίζει ρε παιδιά. Να σου... Ωραία.
ωραία αλλαγή αυτή, ρε. Μ' αρέσει που ξυδιάζουν όλα τα όργανα, μπαμπαμπαμπαμπ. Κοψίματα, μπαμπαμπαμπ. Αυτό, όσοι παίζετε μουσική, με το κτίμηστε λίγο παραλάνω. Τι παίζω, τι κάνω, α. Τη συγκίνηση πατάω κουμπιά, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Γι' αυτό σας λέω, φοράτε ακουστικά, θα ακούσετε πράγματα που μπορεί να μην ακούγατε. Έχω την εντύπωση πως τον μπάζο παίζει, όσο γνωρίζει να είναι λίγο από μουσική, ότι παίζει κάτι αρμονικό, τέτοια φάση. Μπράβο! Σολάκι τον πάσο. Τον αγαπάω λίγο παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει κανένας. Κάω. Ξέρετε ότι η τεχνική tapping είναι τέλος πάντων αυτό που κάνει ο μπασίστας μας σαν παραγωγή. Το που κάνει ο μπασίστας στην ουσία, το tapping. Είναι το λεγόμενο tapping που στην ουσία από τη μία πατάς και τα δύο χέρια. Δεν παίζεις στην ουσία, πατάς μόνο από το ένα δεξιά αριστερό, τι είσαι τέλος πάντων και παίζεις με το ανάλογο τα δάχτυλα. Απλά πατάς πάνω στα τάστα και με τα δύο χέρια. Είναι μια τεχνική που δίνει έτσι μια διαφορετική οπτική. Έχουμε ανοίγει αυτή τη λέξη. Τέλος πάντων, δίνει ένα διαφορετικό άκουσμα και εύκολο, γρήγορο μαζί. Εύκολο, τέλος πάντων. Ένα γρήγορο αποτέλεσμα στο να παίξεις παραπάνω νότες από ό,τι θα μπορούσες μόνο με το ένα χέρι, μάλλον. Αυτό το μπασίστα σου το είπα, το ξαναπώ και το ξαναθυσιαρχίζω να το λέω. Τον έχω εκτιμήσει λίγο παραπάνω. Έχω αφοσιωθεί τόσο πολύ στο βίντεο, επειδή μια από εδώ καταγράφω, από εδώ βλέπω το βίντεο, από εδώ καταγράφω. Τέλος πάντων, γιατί μπορεί να μην φαίνομαι στο μισό βίντεο, αλλά έχω προφυθεί. Φλαπ τελείωσε, γεια σας. Μπαμ, έτσι αλλάζει.
τα λόγια, τι λένε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, νέο γλυφσκάρις. Α, τώρα βλέπω ότι μάλλον στα λατινικά, άρα αυτό. Τελικά, μια φορά αυτό που λέω ότι δεν μιλάω λατινικά, ρε παιδιά, ισχύει. Όντως τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, στα λατινικά είναι στην ουσία η λέξη το forget not. Στην ουσία για να μην ξεχάσεις. Λοιπόν, τι συνδυασμός ήταν αυτό στο τέλος με το αυτό το progressive metal, παιδί μου, με βιολί. Τι ωραίος συνδυασμός αυτός. Πραγματικά που δεν είμαι τόσο μεγάλος λάτρης του βιολιού. Θα μου πεις ακούς του τσέλος. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν είμαι τόσο λάτρης των κλασικών τόσο οργάνων, αλλά ναι, εντάξει, πολλά λόγια μιλές για να αλλά θέλω να πω ότι okay, εντάξει, έτσι που θέλω να καταλήξω για να μην με ακρηγορούμε. Στο τέλος, αλήθεια λέω τώρα πραγματικά πρώτη φορά που τα άκουσα, εντάξει, ναι, οκ, okay, είναι what the fuck δηλαδή. Τι φάση ρε παιδιά. Τι ωραίο έτσι δέσιμο το metal ρε παιδί μου μαζί με
ορχιστρικά όργανα που έχω βιολί. Τι έτσι όλος, μ' άρεσε, ειδικά στο τέλος, αυτά τα λεπτά που ήταν με βιολί, δεν προσπάθησα να ακούσω τα πάντα. Γιατί... ξεπλάγινε και λίγα λέω, αλλά τέλος πάντων. Βίντεο κλιπ, δεν θέλω να μιλήσω αλήθεια, πραγματικά, όχι ότι ήμουν αδιάφορο. Απλά, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά στο βίντεο κλιπ, αλλά... τα λόγια τα βρήκα, γιατί είπα, ξέρεις, μάλλον από ότι είδα κάτι σαν σκλαβιά, όχι, δεν ξέρω, όχι σκλαβιά, σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν θέλω να δώσω σύμβαση στο βίντεο κλιπ, πάνω στο να πω ότι κάθε μέλος έχει δώσει το δικό του σόλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που δώσανε έμφαση και στο μπάσο και στο βιολί και στα τα drums που έκανε και τα δικά του, ας πούμε. Και όλα συνδυάσανε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης αυτά τα κοψίματα που κάνανε, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και το ότι κάνουν εναλλαγές πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή είσαι στο χαλαρό, πας λίγο και μπαμπαμ, τελείωσε έτσι. Ένα, δύο, τρία, γεια σας. Ούτε να το πεις να φύγει ο Σενικός για να είναι έτσι για δύο. Μάλιστα, τέλος πάντων. Κλασικά θα κάνω το βίντεο, θα κινείται. Τέλος πάντων. Έχουμε και τη μικρή εδώ, πανέα, δεν θέλει, τώρα ντρέπεται. Τέλος πάντων. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μπαμπαμπαμ, τελείωσε, ούτε να το κάνει, ούτε να το κουράσεις, ούτε μα. Ένα, δύο, τρία, γεια σας. Κοψιματάκια όμορφα, ωραία, πάρα πολύ σωστό. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ συγκινημένος όσο το προηγούμενο που είχα κάνει σαν reaction, αλλά προφανώς είδα, άκουσα μάλλον άλλα πράγματα που το άλλο μπορεί να μην είχε. Τέλος πάντων, άκουσα πράγματα τα οποία καλό να όταν ασχολείσαι με μουσική να τα να ρουφάς πληροφορίες, τέλος πάντων. Πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο σε αυτή την πάντα. Αυστραλιανή κιόλας. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν έχω ακούσει άλλους Αυστραλούς, τέλος πάντων, να παίζουν metal γενικώς. Δεν θα μιλήσω για αποκρίσεις metal. Γενικώς δεν παίζουν metal, αλλά για Αυστραλιανή metal, ας πούμε, που έχει τίμια πάντα. Σας συστήνω να την ακούσετε και τα προηγούμενα στα τραγούδια, που δίνουν άλλη εμφάνιση. Είναι σαν τους, σε πολύ γενικά γραμμές μιλώντας, σαν τους Dream Theater σε progressive metal. Πάρε ένα χαρτί, πάρε ένα στήλο και σημείωνε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, επειδή θα βγει μεγάλο, αυτά ως εδώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, άμα θέλετε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε κάτι παραπάνω. Και αν είσαι καινούριος σε αυτό το κανάλι, πατά το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.